Γεια χαρά σε όλες και όλους, άλλο ένα podcast αρισπή εδώ από το φίλαθλο προς το φίλαθλο με σχόλια για το ρεπορτάζ του Ολυμπιακού που σήμερα κιόλας είναι και παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού. Ακριβώς αυτό που πρεσβεύει και αυτή η εκπομπή εδώ αλλά και γενικά ο Ολυμπιακός. Διότι όσο και να διαφέρουμε εμφανισιακά κτλ από μέσα είμαστε όλες και όλοι το ίδιο. Μιλάμε για επιστημονικώς αποδεδειγμένα πράγματα. Γι' αυτό και προσωπικά Κρίνω τον καθένα με μονομένα. Έτσι, καταρχά, να καλωσορίσω όσε και όσου ακούτε για πρώτη φορά. Εδώ είμαστε εκπομπή φιλάθλων και όχι δημοσιογράφων. Δηλαδή, λέμε αλήθειε. Λέμε τα πράγματα όπω είναι, με το όνομά του. Καθημερινό, αφιλοκερδό. Ανταλλάσσουμε απόψει, κριτικάρουμε, σχολιάζουμε, αναλύουμε, ενίοτε και σκληρά. Αλλά πάντοτε μέσα από την αγάπη και το πάθο που έχουμε για τον Ολυμπιακό. Χωρί όμω να βρίζουμε, να χαρακτηρίζουμε, να προσβάλλουμε, να αναφερόμαστε σε τρίτου, διότι όλα αυτά εξ αποστάσεω τα θεωρώ προσωπικά άνανδρα. Άρα λοιπόν εδώ δεν περνάνε. Κόβονται τέτοια σχόλια πριν καν εμφανιστούν από κάτω. Διότι όλα μα όλα είναι με έγκριση. Και αυτά όλα ισχύουν χωρί εξαιρέσει. Δεν έχει σημασία το τι ομάδα υποστηρίζει ο καθένα. Έτσι, υπό όλα αυτά τα ξέρουν άριστα όσε και όσοι ακούνανε λοιπόν. Του χαιρετίζω είτε βρίσκονται εντό είτε εκτό Ελλάδο, ακόμη και από καράβια, Ελληνίδε, Έλληνε και εμείς, Ολυμπιακοί και εμείς, είτε σχολιάζουν από κάτω, ξαναλέω, πολιτισμένα, και έτσι συνεισφέρουν κιόλα στο να γίνεται διαδραστική η φάση τη εκπομπή, είτε όχι, πραγματικά του εκτιμώ εξίσου. Και τα όσα προανέφερα ισχύουν και εδώ, στο δεύτερο κανάλι RSP, και στο πρώτο, το οποίο και θα λειτουργήσει ξανά κανονικά από μέσα προς τέλη Ιουνίου. Καλώ εχόντων των πραγμάτων, αλλά και από το τρίτο κανάλι RSP, όπου εκεί για σήμερα φυσικά έχουμε post-game σχόλια για το Ολυμπιακό Osweiler στα πλαίσια τη Ευρωλίγκα. Ενώ για το Ελλάδα-Καζακστάν θα μιλήσουμε στην ευριανή απογευματινή εκπομπή, εδώ, του δεύτερου καναλιού. Θα είμαι εν αναμονή φυσικά και για τα δικά σα σχόλια. Όσον αφορά μα τα δικά μα θέματα, το Ολυμπιακού μα δηλαδή, όπου εκεί εστιάζω, τον Τζέλσον Μαρτίν. ο οποίο αγοράστηκε το Γενάρη. Με 3 εκατομμύρια από τη Μονακό, όπου σημαίνει ότι προφανώ και θα αρχίσουμε ξανά να κάνουμε δουλειέ και στη Γαλλία. Ελέο Καρεμπέ. Μιλάμε τώρα για παιχταρά, έτσι. Τα έχουμε ξαναπεί, τα ξέρουμε, τον έχουμε δει. Και να σου πω για μένα, στα καλά του, είναι ανώτερο του κοντού του δικού μα του Ποντένσε που τόσο αγαπάμε. Να τα λέμε όλα, έτσι. Διότι μιλάμε για βασικότατο τέλεχο και τη εθνική του, στα καλά του, παλιότερα και Sporting Λισαβόνα και Ατλέντικο Μαδρίτη. Εδώ μιλάμε, η Ατλέτικο είχε σκάσει 22 ολόκληρα εκατομμύρια για να τον αποκτήσει το καλοκαίρι του 18. Ενώ το καλοκαίρι του 19, καπάκι, έσκασε 30 η Μονακό για πάρτι του. Άρα λοιπόν, αποδεδειγμένα είναι παιχταρά. Διεμβολιστής, γρήγορο, ταχύ, ντριμπλάρι, απαλλαγή, ό,τι θε. Αλλά τώρα δυστυχώ έπαθε υποτροπή, αυτή είναι η αλήθεια. Θλάσει είχε, γενικά έχει θέμα μυϊκό. Και αυτό το απέδειξε ένα πρόσφατο ταξίδι του προς Βαρκελόνη, όπου και εξετάστηκε από ειδικό, ο οποίος και ενημέρωσε τον Ολυμπιακό, τώρα από εκεί και πέρα. Το τι ακριβώς είπε, το τι διάγνωση υπάρχει, δεν το ξέρουμε ακριβώς, όντω, αλλά τα πράγματα γενικά δεν τα λες καλά. Είναι πραγματικά κρίμα, διότι εφόσον ήταν καλά, θα ήμουν και εγώ τώρα ως ομάδα ακόμη καλύτερα, έτσι. Αναμφισβήτητα. Εντάξει, γενικά ο Ολυμπιακός το έχει δοκιμάσει αυτό και στο παρελθόν αρκετέ φορέ, αν το καλοσκεφτεί. Και χωρί μάλιστα να γνωρίζουμε εμεί ω φίλε και φίλοι του Ολυμπιακού το τι παίζει με τον παίκτη ε, και την κατάστασή του. Όπω για παράδειγμα είναι ο Ντάρκο Κοβάσεβιτ, ο Λουτσιάνο Γκαλέτη, ο σπουδαίο αυτό αρχεντίνο Εκστρέμ, από τι λίγε θα έλεγα δυναμίε μου στην ομάδα, όσο παρακολουθώ, θε και κάτι πιο φρέσκο. Γκάρι Ροδρίγε. Εντάξει, καμία σχέση με Γκαλέτη τώρα ακόμη και με Κοβάσεβιτ όσον αφορά το επίπεδο του, αλλά και αυτό Αλλά και εσύ ρίσκαρε γνωρίζοντα ότι έχει θέματα. Ότι είναι δηλαδή και αυτό επιρρεπή στου τραυματισμού. Γι' αυτό όμω και πέφτουν οι τιμέ του και έρχονται Ελλάδα. Και όχι μόνο Ολυμπιακό. Αλλά και οι άλλε ομάδε, οι αντίπαλέ μα εδώ εντό Ελλάδο, οι ανταγωνίστριε, αποκτούν και αυτοί οι παίχτε οι οποίοι έχουν θέματα. Να αναφέρω ένα παράδειγμα που μου έρχεται τώρα. Στο φτερό, Μάγνεσεν, στον Παναγνάικο. Με χιαστού με έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το πρωτάθλημά μα. Τι να κάνουμε, το παιδί εδώ το εικονιζόμενο, ο Μαρτίν, ο Ζέλσον, έχει και συμβόλαιο για άλλα δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή το καλοκαίρι του 26, και ελπίζουμε να επανέλθει και να κάνει κανονικά, κανονικότατα προετοιμασία. Αυτό θα είναι σημαντικό εν ώψη τη νέα σεζόν. Διότι για φέτο, το να φτάσει σε υψηλό επίπεδο είναι χλωμό, έω χλωμότατο θα έλεγα. Και το λέω χωρί φυσικά να είμαι ορθοπαιδικό. Διότι είναι απλά θέμα κοινή λογική. Και άσε να λένε τώρα οι δημοσιογράφοι ότι ξέρω εγώ δεν προλαβαίνει το ΑΕΚ Ολυμπιακός 31 Τρίτου, Κυριακή και τέτοια. Εντάξει, ο Αλεξανδρόπουλο για παράδειγμα είναι άλλη περίπτωση. Έχει θέμα στη μέση. Εντάξει, όλε και όλοι ξέρουμε ότι είναι ύπουλο σημείο. Ε, βέβαια, άμα πονά εκεί, άστα. Όμω λογικά ο Σωτήρης θα επανέλθει. Και ναι, στη δική του περίπτωση παίζει να μην προλάβει το ΑΕΚ Ολυμπιακός αλλά να προλάβει το επόμενο ή το μεθεπόμενο παιχνίδι μα. Που και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το κέντρο μα. Ε, βέβαια. σα ίσα τριάδα, ξέρω εγώ, τσικίνιο, έσε, όρτα, και ο πιο γρήγορο εκτό, δηλαδή ο Αλεξανδρόπουλο, τον έχασε και η Εθνική. Από πίσω, ποιοι είναι, ο Καρβάλιο, ο οποίο δεν καθιερώθηκε στον Ολυμπιακό μα επί κανένα προπονητή, και αυτό νομίζω λέει πολλά. Μιλάμε τώρα για ένα αιώνιο ταλέντο, το οποίο και πιστεύαν εκεί στην Πορτογαλία όταν ήταν πιτυρικά. Θυμάμαι προσωπικά που τα λέγανε, ε, και μετά τον αγόρασε ο Μαρινάκη. Αγγλία. Nottingham Forest. Η οποία, ό,τι μα, ό,τι και να γίνει τώρα, είτε υποβιβαστεί, είτε όχι, προβλέπεται το να μην εμπλέκεται και τόσο πολύ στα μεταγραφικά θέματα του Ολυμπιακού μα. Για μένα, καλύτερα. Διότι γενικά η αγορά αυτή τη ομάδα από πλευρά Μαρινάκη, μόνο καλό δεν μα έχει κάνει. Από το 17, όταν και την αγόρασε αυτή την ομάδα, μέχρι σήμερα. Έχω σηκώσει μόνο τρία πρωταθλήματα. Ναι, λέω μόνο γιατί για Ολυμπιακό περιμένει και θέλει μόνο το 6 στα 6. Ε, και τα άλλα τρία τα χάσαμε. Και φέτο είναι η 7η χρονιά να δούμε. Πίσω είμαστε μέχρι στιγμή. Ξέρουμε πολύ καλά ότι εφόσον δεν κερδίσουμε εκτό έδρα με την ΑΕΚ τώρα το επόμενο παιχνίδι, ότι λογικά το τρένο χάνεται. Ε, ναι, δυστυχώ τώρα. Ούτε η σοπαλία δεν μα κάνει για μένα. Νίκη και μόνο διπλό. Τέλο πάντων, η Nottingham Forest τιμωρήθηκε Λόγω πολλών αγορών, συμβολέων και τέτοια. Φαντάσου, τα ίδια λάθη που κάνει εδώ, τα έκανε και εκεί πέρα. Όμω εδώ εντάξει, δεν υπάρχουν τέτοιοι κανόνε. Ενώ εκεί τι ομάδε τι έχουν Σούζα και καλά κάνουνε. Βλέπει εξάλλου σε τι επίπεδο βρίσκεται το πρωτάθλημα τη Αγγλία και σε τι επίπεδο βρίσκεται το ελληνικό. Θα έλεγα ότι εκεί δυστυχώ την απάντησή μα την παίρνουμε. Από εκεί και πέρα, ξαφνικά τώρα βγήκαν οι να πούνε αυτά που λέγαμε εμεί εδώ πέρα, εγώ προσωπικά δηλαδή, παραδέκα. Το λένε εκεί είναι ακριβώ. Δηλαδή τι. Οι κλήσει στην εθνική κάτω των 19. Μόνο τέσσερι παίχτε του Ολυμπιακού μα που θα παίξουν κιόλα στην Ιόν τη Ελβετία ημιτελικό για ευρωπαϊκό. Ενώ από πάω πα και καλή έξι. Για κάτσε. Θα μου πει τώρα, μα εκπλήσει αυτό. Ε, εντάξει, φυσικά και όχι. Πάντω ο Μεντιλίμπαρ κάλεσε στην πρώτη ομάδα για προπονήσει τώρα που είμαστε με λιψανδρία λόγω εθνικών ομάδων που φύγαν ξέρω εγώ οι τρεις Έλληνες, ο Πασχαλάκης, ο Μασούρας και ο Ρέτσος, ο Καμπράλ, που αυτός τελειώνει το καλοκαίρι, οπωσδήποτε έχω μάθει, πάλι καλά, τζάμπα λεφτά, χάνεις τον καιρό σου, ο Κάρμο, Αγκόλα, από όπου και κατάγεται, γνωστό είναι, το γεγονό ότι ήταν απικία των Πορτογάλων, Πορτογαλικά μιλάνε όλα, βάλε και ελκαμπή, αλλά και γιόβετιτς έτσι, στο Μαυροβούνιο. Που αυτό, άμα δεχτεί τα 500 χιλιάρικα με 600, μένει Ολυμπιακό και του χρόνου. Άλλο ένα τραυματιάκια έτσι να τα λέμε. Αλλά δεν γίνεται τώρα με ένα και ένα 200. Το να παραμείνει, αυτό είναι τη πλάκα. Το καλό με την πάρτη του πάντω είναι το γεγονό ότι δεν γκρινιάζει όσο δεν παίζει. Τίποτα, μόκο κάνει. Που αυτό πριν από αρκετά χρόνια είχε πρόταση από την ΑΕΚ με συμβόλαιο στα 2 εκατομμύρια το χρόνο. Αλλά φυσικά την αρνήθηκε αυτή την πρόταση. Διότι τότε έπαιρνε περισσότερα. Γενικά έχει όνομα και ποιότητα. Χαίρο πολύ. Αλλά από μικρό, από Φιωρεντίνα, έτσι. Τραυματισμοί και τέτοια τον φάγανε. Ένα θα μπορούσε να ήταν τώρα πολύ καλύτερο, έτσι να είχε κάνει πολύ καλύτερη καριέρα. Πορεία γενικά στο ποδόσφαιρο. Έτσι που λε. Ανέβασε ο Μεντιλίμπαρ, μουζακίτη, ο οποίο είναι 17 ετών. Αριστεροπόδαρο μέσο, καταπληκτικό, θεωρείται κορυφή, μαζί με τον Κοστούλα, αλλά και Κουτσογούλα, ο οποίο είναι δεξιμπάκ, 19 ετών, και αυτό προορίζεται, λέει, για τον Ολυμπιακό Β. Από το καλοκαίρι και έπειτα, έτου 24. Γενικά χρειάζεσαι και γηγενεί παίκτε, γι' αυτό λοιπόν και υπάρχει η περίπτωση του Χατζηδιάκου, ο οποίο το καλοκαίρι, άμα υποβιβαστεί η Καλιαρί στην Ιταλία, ήδη από τώρα ακούγεται ότι θα τον διεκδικήσουν και Ολυμπιακό και ΑΕΚ. Και αυτό διότι ο Ροδίτη όχι μόνο θα γίνει διαθέσιμο επειδή ξαναλέω η ομάδα του θα έχει πέσει β' κατηγορία Ιταλία, εκεί, εκεί στη β' εθνική που λέει και ένα σύνθημα, αλλά και επειδή είναι πλέον αναπληρωματικό εκεί, δεν παίζει. Και αυτό διότι χτύπησε ο Φουκαρά το Φλεβάρι. Τραυματίστηκε βέβαια. Γι' αυτό και έχει παίξει μόνο σε τούτο το νέο έτος το 24, 45 λεπτά. Ενώ και πριν έτσι, το Δεκέμβρη είχε παίξει 77 λεπτά. Κατά τα άλλα τίποτα, δεν το πιστεύουνε. Και μιλάμε για παίχτη ο οποίο είναι γρήγορο, κάνει λίγα λάθη και για μένα είναι πολύ καλύτερο από Ρέτσο και Ντόι. Δεν το συζητάμε τώρα καν. Κατά τα άλλα, μαθαίνω για Κάμπι ότι υπάρχει η περίπτωση να του είχε μπει η ρήτρα 500.000 ευρώ το καλοκαίρι όταν υπέγραψε το 23 στον Ολυμπιακό μα και να μην μα το λένε. Αυτό δεν ξέρω προσωπικά αν είναι ράδιο Αρβίλα ή όχι. Αλλά αν ισχύει, το ξεχνά έτσι, εννοείται αυτό. Διότι με τέτοια νούμερα, οπωσδήποτε σου λέω εγώ, θα βρεθεί ομάδα του εξωτερικού η οποία και θα σκάσει περισσότερα, έτσι. Θα του δώσει μεγαλύτερο συμβόλαιο. Αποκτώντα τον ω ελεύθερο, εννοείται. Α είναι 31. Και α μην ξέρει μπάλα. Ε, ναι, εσύ και εγώ πιο πολύ ξέρουμε. Αλλά τα κολλάει, έτσι. Σκοράρει. Έστω με πρώτη επαφή, ό,τι είναι. Το αποτέλεσμα μετράει, σου λέει, καταλαβες. Και τον γκολ γενικά το πληρώνει ακριβά, αδρά. Ε, ναι, τώρα έτσι πάει. Γενικά όμω, θέλω να πιστεύω ότι οι παίχτε του Ολυμπιακού δεν επιλέγουν το πότε να παίξουν καλά και πότε όχι, όπω και το πότε να αποδώσουν γενικά ορισμένοι παίχτε και πότε όχι αντίστοιχα, αναλόγω με το αν γουστάρουν τον προπονητή ή όχι, αυτά τώρα είναι τραγικά. Είναι αντιεπαγγελματικά και φυσικά δεν πρέπει να συμβαίνει όλο αυτό. Είτε λέγεσαι ποντένσε, ξέρω εγώ, επί καρβαλιάλ χώμα, μετά ξαφνικά ανάσταση, ή ξέρω εγώ, μασούρα, επί να τα δίνει όλα και με Μεντιλίμπαρ. Λίγα πράγματα. Εντάξει, γενικά ο κάθε προπονητή έχει τα πιστεύω του, τα γούστα του, όπω όλοι οι άνθρωποι γενικά, εξάλλου άνθρωποι είναι αλλήμονο. Για παράδειγμα, βλέπει τον Ντόι δεν τον πιστεύει καθόλου. Και δεν το αναφέρω τυχαία, διότι στου πανηγυρισμού, στα αποδητήρια, στη Σερβία εκεί, στην Μπάτση όλοι να πούμε γλεντάγανε, χοροπηδάγανε, τραγουδούσαν, χόρευαν. Και μόνο δύο ήταν καθήμενοι. Ο Κάρμο, ο οποίο κι αυτό συμμετείχε, χαμογελώντα και τραγουδώντα, αλλά και ο Ντόι, ο οποίο ήταν μέσα στη μουντίλα. Το βλέπει δηλαδή. Μιλάμε εδώ για γλώσσα του σώματο. Ο τρόπο με τον οποίο καθόταν. Ε, βέβαια. Άρα λοιπόν το παιδί έχει ξενερώσει επειδή δεν παίζει. Σοβαρό είναι αυτό. Ω θέμα, έτσι. Κατανοητό κιόλα, αλλήμονο. Αλλά από την άλλη, την ομάδα τη βάζουμε πάνω από του εαυτού μα. Να πω ότι ευθύνεται των νεαρών τη ηλικία. Να το πω, να τον δικαιολογήσω έτσι, έστω. Καλό παιδί από νέα αλλιώσα έτσι, ήλιον το λένε τώρα. Είδε, ήρθανε οι εκτό Αθηνών να αλλάξουν και τα ονόματα εδώ. Τι να πει, από εκεί και πέρα είχαμε και ανακοίνωση των οργανωμένων, οι οποίοι και ζήτησαν να υπάρξει παρουσία φιλάθλων τη ομάδα στον αγώνα εκτό έδρα με τη Φινέρ Μπαχτσέ. Με το σκεπτικό ότι εντάξει, πήγανε και στο μπάσκετμπο και γενικά δεν έχουμε κανένα πόλεμο. Λέει εντάξει, σωστά, συμφωνούμε. Και γενικά λένε ότι όποτε είχαν πάει όλα καλά. Και όντω αυτό ισχύει, είναι αλήθεια. Από την άλλη όμω, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος γενικά ότι μετά το ξύλο που έπεσε εκεί στην Τουρκία δεν ξέρεις και πώς θα αντιδράσουν εκείνοι, ε. Τις Φενέρμπαχτσε οι οπαδοί. Ας τους φιλάθους του Ολυμπιακού. Τους οπαδούς, εντάξει. Και ξαναλέω, έχουν απόλυτο δίκιο. Δεν υπάρχει κανένα πόλεμο ανάμεταξύ μας μα εδώ, ω γείτονε, όσο είμαστε στο ίδιο στρατόπεδο. Αυτή είναι η αλήθεια. Και μάλιστα ο ίδιο είναι που σε προμηθεύει με όπλα, ε. Παλιά δικά του, δεν πειράζει. Αν απώ, κύριε, το παιδί εκείνο με το F16 να πούμε, Ευτυχώ πραγματικά γλίτωσε, πραγματικά δηλαδή, που αυτά τα Phantoms γενικά είναι τις δεκαετία του 50 τώρα, έτσι οι κατασκευέ. Αλλά σε μην μπούμε σε αυτά τώρα. Στο ότι δηλαδή οι πολιτικοί τρώνε λεφτά αντί να τα σκάσουν για ποιότητα. Και αυτό ισχύει για όλου, ε. Και στο παρελθόν και τώρα και στο μέλλον. Αυτή είναι η νοοτροπία εδώ πέρα. Τυχαία λέμε το η Ελλάδα τρώει τα παιδιά τη. Δεν νομίζω. Που δεν φταίει φυσικά καμία Ελλάδα. Είναι οι Έλληνε. Οι φταίχτε, ε, βέβαια. Αλλά εντάξει, τι να πούμε και εμεί τώρα, ό,τι και να πούμε, μυαλό δεν βάζουνε. Ορισμένοι. Πάμε στα επόμενα. Θέματά μα. Κάτσε να θυμηθώ. Α, ναι, συνέλαβαν εκεί στην Τουρκία μέσα σε πέντε ώρε παρακαλώ. Όσου παίξαν ξύλο εκεί με του παίκτε τη Φενέρ. Διότι αυτοί εκεί έχουν μια αστυνομία σπορ, λέγεται, η οποία ειδικεύεται σε αυτά. Οπαδική βία και τέτοια. Σε αυτό καλά κάνουν, έτσι. Έχουν απόλυτο δίκιο και το σύστημά του γενικά φυλακέ είναι σκληρέ. Έτσι πρέπει. Και στην Αμερική έτσι και στη Ρωσία, αλήθεια εδώ μόνο. Έτσι όπω εδώ, που ξέρω εγώ, είναι λε και κάνω στρατό. Πέντε μία, δηλαδή πέντε μέσα μία έξω. Που εμένα έτσι με πήγαινε, άσε σου λέω, άμα δεν έχει βίσμα εδώ. Τρο πακέτο, που το βίσμα αυτό σιγά μην το ήθελα κιόλα. Α πάνε να παυτοθούνε λοιπόν. 12 συλλήψει έγιναν στην Τουρκία. Και αναμένουμε να καταδικαστούν, βεβαίω. Αλλά τώρα κι εσύ, ως οργανωμένη εκεί πέρα. Πήγατε 500, ναι βεβαίω. Ωραία εξέδρα, όλα καλά. Αλλά πρέπει να καταλάβεις κιόλα ότι δεν πας μόνο σου, δεν είσαι μόνο εσύ εκεί. Λοιπόν, ο Σιλαϊδόπουλος που λε, είτε ως δεύτερος βοηθός θα συνεχίσει από το καλοκαίρι και έπειτα του Μεντιλίμπαρ, είτε θα είναι πρώτος προπονητής στη Β' ομάδα, αντί Μπαγάσα. Α, επίσης, ξέχασα να αναφέρω ότι ο Άμπι φυσικά και είναι στην κάτω των 20 της Αγγλίας. Άντε μακάρι να μην χτυπήσει κανένα παιδί από αυτά που λείπουν τώρα με εθνικέ, εντάξει. Διότι προφανώ και δεν μα παίρνει. Ειδικά λόγω τη ευρωπαϊκή λίστα η οποία θα έλεγα ότι είναι τσίμα-τσίμα που λέμε. Και όσο για φορτούνη, μαθαίνω ότι ενδιαφερόταν να πάει Σαουδική Αραβία το καλοκαίρι του 23. Άρα λοιπόν, γιατί να μην ενδιαφερθεί και πάλι, ε, τώρα το καλοκαίρι του 24 με το καλό. Τι να πω, θα δείξει. Αυτά είναι στο χέρι του Μαρινάκη και για μασούρα και για τζολάκι και για δανεικούς έτσι. Τελικά ο πιο εφικτός ήταν ο Πασχαλάκης. Ξηγημένος σου λέει εντάξει εδώ είμαστε. Σκέψου όμως ότι είναι 34 προς τα 35. Και γενικά οι παίχτες σε τέτοιες ηλικίε τους του τώρα πιο εύκολα. Τα βρίσκεις μαζί τους στο οικονομικό πιο εύκολα. Έτσι, να πω για το basketball τώρα, δύο θέματα γενικά. Όσον αφορά τον παπά, το Νίκο, μπράβο του που είπε την αλήθεια, ότι δηλαδή ο Μπαρτζόκα είναι ο κορυφαίο Έλληνα προπονητή όλων των εποχών. Μπορεί να διαφωνούμε, ξέρω εγώ, στα αθλητικά, γιατί εντάξει, αυτό είναι αντιολυμπιακό από ό,τι ξέρω. Αλλά και στα πολιτικά, αυτό πρέπει να είναι ακροαριστερά, δεν ξέρω. Έχω ξαναπεί με κατά ακροαριστερά και ακροδεξιά. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν θέλω άκρα. Δεν θέλω αντιαμερικανού. Τέλο. Διότι είναι άδικοι, μιλάνε χωρί να ξέρουν τι γίνεται, τι παίζει. Α, και τώρα που λέω παίζει, ο καλάθι, είδε, μόνο του πήρε την Παρσελώνα. Που εγώ το καλοκαίρι έλεγα. Τι με νοιάζει εμένα που έχει κάνει Παναθναϊκό. Ή και επίση τι με νοιάζει που είναι από Φλόριντα. Από Αμερική, σαν εμένα. Αυτόν πάρε παιδάκι μου. Όχι τον Γκά. Ο Γκά ξαναπέρασε από Ολυμπιακό επί David Blatt. Τι μου λε τώρα. Είναι ατάλαντο, πώ το λένε. Για τα μπετά, άντε. Μόνο οργανωτικό είναι, δεν το κάνει. Μόνο αυτό το στοιχείο του παιχνιδιού. Δεν αρκεί τώρα στο σύγχρονο μπάσκετμπολ, κορεδευόμαστε εδώ πέρα. Ορίστε καλάθι, ελληνικό διαβατήριο θα ήσουν καλά τώρα. Δεν θα έχεις και πονοκέφαλο όσον αφορά το ποιος να συμμετέχει εδώ στην Α1 όπως τη λένε τη Basket League. Εντάξει. Έχουν γίνει και λάθη, έτσι, πάλι καλά που ο Ράιτ right μας βγήκε. Και ευτυχώς αταμάν έτσι δεν τούκοψε να τον αποκτήσει, διότι σε εκείνον τον πρότειναν πρώτα, μετά σε εμά. Ναι. Είναι γνωστά αυτά. Όπως και είναι γνωστό το γεγονό ότι τα εισιτήρια για το ΑΕΚ Ολυμπιακό από τώρα βγήκανε στην κυκλοφορία. Και το λέω διότι μπορεί να θελήσει και φίλοι φίλος του Ολυμπιακού να πάει, έτσι. Γιατί όχι. Εγώ προσωπικά δεν έχω πάει ποτέ μέσα στο γήπεδο, έτσι να δω αγώνα τη ΑΕΚ το καινούριο. Ούτε ο Ακανά. Ε, ναι, δεν γουσταρώ ναρκωτικά. Έχω πάει όμω Λεωφόρο Αλεξάνδρα, εκεί Απόστολο Νικολαίδη, πώ λέγεται, βεβαίω. Και Νίκο Γκούμα. Παλιά που τον κρεμίσανε και ο Γρανίτσα, πώ τον λένε, και στο ΑΚΑ όταν είχαν έδρα, ξέρω εγώ, εκεί ΑΕΚ και Παναϊκό, γιατί όχι. Έτσι που λε, πάμε και στα δικά σα σχόλια να ακουστείτε, να γίνει η διαδραστική φάση τη εκπομπή. Και ξεκινώ από κυρία. Παίρνει κουσκουλά. Ακούει λέει εδώ και καιρό, συμφωνεί απόλυτα και μου λέει να συνεχίσω έτσι. Να είσαι σίγουρη. Μετά, ο Γιάννη ο με ρωτάει τι φενέρ, πώ μου φαίνονται τα γεγονότα. Κοίταξε να σου πω, στα ίσα. Δεν πρόκειται να αναβληθεί κανένα παιχνίδι. Παίζεται πάντω το να πάρει τη θέση τη ΦΕΝΕΡ η Λουάζ, η οποία και έχει αποκλειστεί από του Τούρκου. Αν, το ξαναλέω τώρα έτσι, αν, η UEFA του τιμωρήσει, ε ναι, άμα αποχωρήσουν τώρα από το πρωτάθλημα Τουρκία, πάνε αυτοί. Άσε που θα υποστούν και οικονομική ζημιά. Τι να πω, άκου να απειλούν τώρα άμα τιμωρηθούν παίχτε του, λέει, θα αποχωρήσουν. Τι πράγματα είναι αυτά. Κοίτα, καταλαβαίνω, έχει να κάνει με την αυτοάμυνα, συμφωνώ κιόλα. Αλλά από την άλλη, αφού έγινε, τι να κάνουμε τώρα. Με τα σημαίακια τώρα να βαράνε κόσμο. Εντάξει, αναγκαστικά το κάνανε, ξαναλέω, αλλά και πάλι. Πάντοτε σε τέτοιε περιπτώσει τιμωρούνται οι παίχτες. Τέλος πάντων. Και με ρωτάει το κανάλι, το πρώτο. Κοίταξε, δεν έχω ιδέα γιατί το κόψανε. Για τώρα, έτσι, προσωρινό είναι, μην νομίζει. Όπως έχω πει, Ιούνιο μήνα, μέσα προς τέλη, λογικά επιστρέφει. Δηλαδή, ξανά εκπομπέ από εκεί. Θα δούμε, έτσι. Από το Γενάρη πάντως το 24, επειδή η εκπομπή είναι καυστική και λέει αλήθειες, προφανώς και πόνεσε κάποιον και εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Έπιασε λίγο τόπο ο πόλεμος που μας κάνει, αλλά εγώ ακόμα είμαι εδώ. Και θα είμαι. Δεύτερο, τρίτο κανάλι, χιλιοστό, όσο πάει. Δεν με ξέρουν καλά εμένα, στο λέω. Μετά ο Κώστας, ο Καλίνικος, λέει πως ο το εύκολο γκολ και αυτό είναι το μόνο που αρκεί λέει. Δημιουργούς έχουμε, ναι, έχουμε, αλλά όταν οι δημιουργοί δεν είναι καλά, θε και τον επιθετικό σου να κάνει κι αυτό κάτι έτσι. Να είναι δηλαδή ελαραμπή Διότι άμα δεν είναι, κι είναι ελκαμπή μετά το παιχνίδι των αγώνα τον χάνει τον εκάστοτε. Αυτή είναι η αλήθεια τώρα. Ενώ λέει με φενέρ, έχουμε τύχη, επειδή λέει θα τιμωρηθούν κιόλα. Διότι είναι και καρατέκα οι παίχτε. Ε, εντάξει, εγώ του δικαιολογώ, τι να κάναν δηλαδή. Να καθότισαν να τι φάνε. Να το βάζαν στα πόδια, ε, εντάξει, εγώ σου λέω ότι δεν προλάβα να τρέξουν να φύγουν. Ε, τι θα κάνουνε. Αθλητέ είναι νέα παιδιά, του δίρανε. Καλά κάνανε για μένα. Και α είμαι γενικά κατά τη βία, εντάξει. Μετά ο λογά, ο 69. Φαντάζομαι είτε ημερομηνία γέννηση, είτε ξέρω εγώ, η ερωτική στάση. Λοιπόν, λέει ότι κάτι δεν το έχουμε αναφέρει εδώ. Και γενικά, το ότι γλιτώσαμε τώρα την ιστία των μουσουλμάνων. Βεβαίω. Το Ραμαζάνι λέει, το οποίο και τελειώνει 9 Απριλίου. Και γενικά έχουν τρελή πτώση όλοι οι παίχτες, αυτού του θρησκεύματο. Βεβαίω και ισχύει. Και ο θυμάσαι όλοι, αντί καμαρά, με τα συμπληρώματα διατροφή και τέτοια, ε. Ηλεκτρολίτε εκεί, άστα να πάνε. Ναι, σου λέω αυτή, όλη μέρα τίποτα, ούτε νερό. Μετά το βράδυ, εντάξει. Κοψίδια. Μετά Red Lemon. Έρχεται ξανά χρόνια πολλά και σε μένα αλλά και στο Μεντιλίμπαρ που είχε 14 του μηνό γενέθλια. Εγώ 19, ευχαριστούμε. Έστω ε, λέει και καθυστερημένα δίνονται λέει. Ε, εντάξει, είναι αυτό που λέμε εμεί Happy belated birthday. Λέει επίση ότι από τη στιγμή που λείπει Αλεξανδρόπουλο και Ζέλσον Μαρτίν, θα μπορούσε κάλλιστα να επαναφέρει για το δίμηνο αυτό το τελευταίο, το μαντί Καμαρά στη 18η. Η διοίκηση δεν το επιτρέπει. Το θέλει ο προπονητή, είδε ότι είναι δυνατό, τρεχαλατζή όλα. Ε, εντάξει. Κρατάει κακία ο Μαρινάκη, προφανώ. Επίση μου λέει ότι ξανά του άρεσε το cover, ευχαριστώ. Και μου λέει να συνεχίσω έτσι με ωραίε και καλέ εκπομπέ. Ευχαριστώ πολύ. Μετά ο Κωνσταντίνο ο Λατζουράκη λέει πω ο Νικοπολίδη ήταν ο σοφό ο οποίο και αντέδρασε σωστά όταν το επιτέθηκαν εκεί ο παδί, βεβαίω. Και έτρεξε να φύγει αλλά και απόθησε, βεβαίω. Εντάξει, αναλόγω έτσι, το πω θα κάτσει η φάση. Αν προλάβει, μετά ο Νίκο ο Σκιαθήτη μου εύχεται χρόνια πολλά, σε ευχαριστώ. Όπω και ο Δημήτρη ο Μπαλής, ο οποίο μου λέει χρόνια πολλά και να είμαι γερό να με ακούμε. Ναι, το λέω έτσι, διότι ακού εγώ καμιά φορά. Αν προλάβω. Ευχαριστώ και εσύ το ίδιο. Γερό. Λοιπόν, αυτά για την ώρα. Τα υπόλοιπα κλασικά αύριο το απόγευμα. Έτσι, από εδώ, από το δεύτερο κανάλι. Αλλά και ξαναλέω, έχουμε post-game σχόλια για το Ολυμπιακό Βιλερμπά. Εδώ σχόλια περισσότερα για το Ελλάδα-Καζακστάν το απόγευμα. Έτσι. Βάλε και εκπομπή που θα ανέβει κάποια στιγμή από το τρίτο κανάλι που θα αφορά πιθανή μεταγραφή. Εφόσον σας άρεσε η φάση, παρακαλώ πολύ, εγγραφή εννοείται. Εξάλλου εύκολο, κλικάρουμε, είναι εντελώς δωρεάν. Να γραφτούμε και μέλη που εκεί βοηθάμε για να ανεβαίνουν εδώ εκπομπέ που κάνουμε θυσίε αυτά έτσι. Τα likes βοηθάνε εκεί να ακούγονται από κόσμο. Κοινοποιήσεις και φυσικά εφόσον κάνουμε εγγραφή με το καλό πατάμε και καμπανάκι ώστε να λαμβάνουμε ειδοποιήσεις. Για όσα θα ανεβαίνουν συνεχώς, καθημερινώς, άφιλο καιρδώς. Εδώ αρισπή που θέλει ο Ολυμπιακός να είναι δυνατός. Λοιπόν αυτά, ευχαριστώ, χαιρετώ, ζήτω ο Ολυμπιακός.